Γιώργο, συγχαρητήρια καταρχήν. Μία τρίτη νίκη μέσα στο 2014, συνεχόμενη. Πάλι όμως λίγο δύσκολη. Το σημαντικό είναι ότι πετύχαμε σε μία εβδομάδα τρεις νίκες, που αυτό θέλαμε από την αρχή. Από εκεί πέρα νομίζω είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Φαίνεται νομίζω στο γήπεδο, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και ευελπιστώ για καλύτερη συνέχεια. Το 2013 τελείωσε με την ομάδα να έχει βρει λίγο ρυθμό. Όχι λίγο, να έχει βρει αρκετά καλό ρυθμό και τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν ίσως να βγάζει το καλύτερό της πρόσωπο. Είναι ικανές οι διακοπές να αλλάξουν τόσο πολύ μια ομάδα χωρίς να αλλάξουν τόσα πολλά πρόσωπα? Δεν νομίζω ότι ήταν τόσες πολλές ημέρες των διακοπών και δεν νομίζω πως φταίει αυτό. Πρέπει μόνοι μας να βρούμε τι ακριβώς γίνεται και να το διορθώσουμε. Πρέπει να σε ρωτήσω. Νομίζω ότι σε ρωτάνε οποιοδήποτε σε βρει στο δρόμο, αλλά μετά από ένα αρκετά μεγάλο σερί αγώνων σε μια νέα θέση για σένα που δεν είχες ξαναγωνιστεί, φαίνεται όχι μόνο να αποκτά σταθερότητα, αλλά να ανεβάζεις και συνεχώς την απόδοσή σου, να βρίσκεις περισσότερα πατήματα σε αυτή τη θέση. Πες μας λίγο εσύ πώς αισθάνεσαι και πώς τη βλέπεις αυτή την αλλαγή. Όσα περισσότερα παιχνίδια παίρνω σε αυτή τη νέα θέση, νομίζω ότι είναι τόσο το καλύτερο για μένα. Βελτιώνομαι, παίρνω εμπειρίες σε αυτή τη θέση. Και με έχει βοηθήσει και πάρα πολύ η ομάδα σε αυτό. Πιστεύεις ότι για σένα είναι καλύτερο το να καθιερωθείς στον φετινό ΠΑΟΚ εκεί? Είναι δύσκολο για να παίξεις στα 26 του να αλλάξει συνήθειες? Όχι, δύσκολο δεν είναι. Εφόσον αυτή τη στιγμή μπορώ να αγωνιστώ σε παραπάνω από μία θέση, νομίζω είναι καλό για μένα, για τον προπονητή, για την ομάδα και γενικά για την εξέλιξη της καριέρας μου. Εκτός από τις νίκες, τι κρατάς από τις τελευταίες εμφανίσεις? Θέλω να κρατήσω μόνο τις νίκες. Όλα τα άλλα πιστεύω ότι πρέπει να τα διορθώσουμε.